Τώρα για τη σημερινή μας συνεδρίαση είναι δύο ιδιαίτερα θέματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε. Γι' αυτό και χαίρομαι ιδιαίτερα που η συμπατριώτησά μας, η Χριστιανά Γαλδικιώτη, αφού μας έκανε μια παρουσίαση την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, την προσκάλεσα και παρέπεψα μάλλον το θέμα στην Τουριστική Επιτροπή για έναν λόγο, ότι πρέπει πρώτα να το εμπεδώσουμε εμείς καλά αυτό και μετά να μπορέσουμε να το μεταλαμβαδεύσουμε και στους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους, τους οποίους, αν και θα τους έχω καλέσει, ήταν ανοιχτή πρόσκληση και σαν αντιδημάρχους, δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν προφανώς για δικούς τους λόγους. Έχουμε όμως τη χαρά να είναι δίπλα μας ο πρόεδρος του ΆΣΤΟΥ, ο Κώστας Μπάρλας, τον οποίο και καλησπερίζουμε, και βεβαίως οι υπόλοιποι πολίτες μας, οι οποίοι έχουν τη χαρά να μας ακούσουν και τη θέληση. Δίνω το λόγο λοιπόν για το πρώτο θέμα, για την ανάπτυξη του τουρισμού βιοποικιλότητας στην περιοχή του Πάρνωνα, στον εμπνευστή του όλου εγχειρήματος, που δεν είναι άλλος από τη Χριστιανά Γαλδικιώτη και το επιτελείο της, το οποίο θα ήθελα να μας το παρουσιάσει, προκειμένου να το καταγράψουμε, γιατί όλη αυτή η συνεδρίασή μας θα βγει και παρά έξω. Χριστιανά, έχεις το λόγο. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κατσί, τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο του ΆΣΤΟΥΣ για το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ πέρα. Περισσότερο ευχαριστώ τους ανθρώπους που ήρθαν να ακούσουν. Αυτό για μας σημαίνει πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και στα αγγλικά λέγεται «against all odds». Λοιπόν, να πω το ότι πριν 7 χρόνια είχαμε προσκαλέσει τον κύριο Γκούντερ Πάουλη να έρθει εδώ στο χωριό, στον Αγιάννη, και 7 χρόνια παλεύουμε να κάνουμε κάτι για την ανάπτυξη του τόπου. Η ομάδα μου τώρα πλέον είναι οι άνθρωποι, το δυναμικό, που αυτό το όνειρο σιγά-σιγά θα το πραγματοποιήσουν. Οπότε ξεκινώ με τον κύριο Tom De Blok, ο οποίος είναι από το Βέλγιο. One minute to introduce yourself. About the project or myself? About yourself first. Okay. Sorry, I don't speak Greek. I'm Tom De Blok. I come from Belgium, Brussels. I work in European innovation programs at the policy side. So we have it's called the Alliance for Internet of Things and Edge Computing Innovation. It's very technical, but we are specialized in smart cities. Yeah, smart cities, smart islands. We provide solutions for agriculture, and now also for touristic applications about data sharing mechanisms. This is my target. Okay, I need to translate this. Ο κύριος De Blok είναι από το Βέλγιο, εργάζεται σε θέματα καινοτομίας, ψηφιοποίησης και εφαρμογών. Ας πούμε, επίσης εργάζεται και σε ένα project το οποίο έχει να κάνει με τα φύκια. Οπότε, αυτά επί του παρόντος. Τεζιρέ. I also don't speak Greek, sorry. I'm Desiree Dissenaar, and together with my husband, Mike, we have a think tank, Blue Economy think tank. And I've been with Günter Pauli and Christiana from the beginning, so I'm very glad that things are happening here. I need to translate. Η κυρία Desiree είναι μαζί μας από την αρχή στην ομάδα και αντιπροσωπεύει την ομάδα του κυρίου Πάουλη και είναι εδώ στο παράλιο Άστρος εδώ και 3 μήνες και θα κάτσει και περισσότερο μαζί με το σύζυγό της. And we do projects on ecotourism all around the Mediterranean, so Croatia, here, France, other places. Together with biodiversity,
So that's olives, that's seaweed, that's land and sea restoration. Και θέλουν να κάνουν, δουλεύουν ήδη σε πολλές δράσεις σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Δουλεύουν για την βιοποικιλότητα όσον αφορά τη γη, τη θάλασσα και το βουνό. Είναι σε αρκετές χώρες και τώρα θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή. Και προχωράμε στον κύριο Solomon Fellows, ο οποίος μιλάει και ελληνικά, οπότε δεν χρειάζεται να μεταφράσουμε. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, χαίρομαι να πούμε εδώ. Η δικιά μου η συνεισφορά στην ομάδα αυτή είναι να γεφυρώσω όπου χρειάζεται και να βοηθήσω την Χριστιανά σε αυτό το οποίο έχει βάλει σκοπό ζωή να κάνει. Μόλις τελειώσαμε ένα τριήμερο με τον Τόμ και με την Δεζιρέ και με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας. Κάποιοι είναι οι συντοπίτησες, είναι καθηγητές πανεπιστημίου, ειδικευμένοι σε θέματα τεχνολογίας. Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας είναι το να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε η περιοχή σας να αποτελεί σημείο αναφοράς παγκόσμιο σε θέματα καινοτομίας για την προστασία του περιβάλλοντος και για δραστηριότητες οι οποίες θα εμφανιστούν σαν μια καινούργια μορφή οικονομίας. Αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα ήδη συμβαίνουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Είναι, απαιτούν ένα συνδυασμό τεχνολογίας, επιστημονικής γνώσης και ενθουσιασμού, ας το πούμε έτσι, για να γίνουν πραγματικότητα. Και με αυτή την έννοια, όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται υπομονή και συνεργασία, έτσι ώστε να ανοίξει ένας καινούριος ορίζοντας, που είναι βέβαιο ότι θα είναι για το καλό της περιοχής σας και θα δημιουργήσει και μια καινούργια πραγματικότητα, όπου η κάθε αλλαγή, έτσι όπως το αντιλαμβάνουμε, θα είναι ευπρόσθετη, ούτε θα είναι ξαφνική, ούτε θα είναι απρόσμενη. Με λίγα λόγια, θα βοηθήσει στο να μπορέσετε να σχεδιάσετε κι εσείς, από τη δικιά σας την πλευρά, πράγματα με την επιστημονική γνώση που είναι απαραίτητη, για να καλυτερεύσετε τις συνθήκες ζωής σας. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν αυτή τη στιγμή να παρουσιάσω και τα δύο μέλη της ομάδας που δεν είναι εδώ και έχουν κατά κάποιο τρόπο μεγάλη εντοπιότητα. Το ένα μέλος της ομάδας είναι ο κύριος Νίκος Δικαίος. Δεν ξέρω το όνομα του παπά του, αλλά... Μαρίνος. Του Μαρίνου, ο οποίος είναι το μαθηματικό μυαλό της ομάδας. Και τον κύριο Δημήτρη Καρά, ο οποίος είναι ερωτικός μετανάστης, διότι η γυναίκα του είναι στο Αγιάννη και είναι καθηγητής στο ΕΚΠΑ. Και είναι καθηγητής Artificial Intelligence, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε, η ομάδα μου αποτελείται από τον αρχιτέκτονα της τεχνολογίας, από το επιστημονικό εκπαιδευτικό κομμάτι της μπλε οικονομίας, από τον επιχειρηματικό αμυγός κόσμο που τον φέρνει μαζί ο κύριος Φέλους και τους δύο επιστήμονες, ο ένας στην Ακαδημία Αθηνών και ο άλλος στο τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου με την τεχνολογία του και με τα παιδιά, με τους νέους. Αυτή είναι η ομάδα μας. Ευχαριστούμε λοιπόν την ομάδα σας που διέθεσαν τον χρόνο να έρθουν εδώ να μας ενημερώσουν. Να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Ο Δήμος Βορείας Κοινουρίας αλλάζει. Οι δημότες μας αλλάζουν. Το βλέπω κάθε μέρα. Και το βλέπω κάθε μέρα διότι αν πριν από ένα χρόνο μας έλεγε κάποιος ότι στην προσπάθειά μας να ξεφύγουμε από το δίπτυχο
ήλιος, θάλασσα, αυτός ο τουρισμός μας, και να μιλάμε τώρα για εναλλακτικό τουρισμό και να μιλάμε για τουρισμό όλο τον χρόνο. Πριν από 2 χρόνια, 3 ίσως μας έλεγαν και τρελούς. Τώρα όμως εμείς έχουμε αποτελέσματα. Λοιπόν, δηλαδή ο κόσμος είναι δεκτικό, μίλησε σε όλων και είπε ότι είναι μια πραγματικότητα η οποία θα πρέπει να την αποδεχτούμε. Βεβαίως και την αποδεχόμαστε σαν Δήμος, είμαστε έτοιμοι, αλλά χρειάζεται να το πάμε σιγά σιγά. Αυτό είναι το ελάττωμά μας. Αλλά είμαστε δεκτικοί σαν τόπος να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε ό,τι καινούριο βγαίνει και είμαστε σίγουροι ότι επειδή εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια που δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά στην περιοχή, βλέπω ότι δεν πήγαινε άλλο. Δεν έχουμε φτάσει στο απόλυτο μηδέν, αλλά τίνουμε. Και ελπίζω ότι με όλες αυτές τις ενέργειες και διαμέσω της νέας οικονομίας και διαμέσω του εναλλακτικού τουρισμού και διαμέσω όλων των άλλων μορφών τουρισμού και επιχειρηματικότητας που προσδοκούμε να φέρουμε στον τόπο μας, να κάνουμε κάτι για να αλλάξει και να πάρουμε πάλι την πορεία προς τα ψηλά, εκεί τουλάχιστον που έχουμε βάλει ως στόχο σαν δημότες του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, επιχειρηματίες, επιστήμονες και όχι μόνο. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσει η συνεδρίασή μας. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους θέλει να πάρει το λόγο να πει κάτι ή τα μέλη της Επιτροπής τα οποία μας παρακολουθούν διαμέσω της τηλεδιάσκεψης. Αλλιώς θα ήθελα την παρουσίαση και επειδή τα θέματα είναι συναφή, το πρώτο θέμα είναι η ανάπτυξη τουρισμού, βιοπικιλότητα στην περιοχή του Πάρνωνα. Το δεύτερο είναι η κλιματική ουδετερότητα και παράδειγμα έξυπνου χωριού στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Λίγο όμως για να καταλάβετε λίγο και τι κάνει αυτή η Επιτροπή. Αυτή η Επιτροπή είναι μια Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία έχω την τιμή να είμαι ο πρόεδρός της. Εξετάζει θέματα τα οποία μπορεί να μας τα δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν ήθελε τη γνώμη τη δική μας, η οποία είναι εισηγητική, δεν διαχειρίζεται χρήματα, δεν διαχειρίζεται τίποτα. Αυτή η άποψη που εμείς θα πάρουμε, η γνώμη που θα πάρουμε, θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς υλοποίηση ή απόρριψη. Είναι καθαρά εισηγητική η δική μας η Επιτροπή. Χριστιανά, έχεις το λόγο να μας κάνει μια παρουσίαση και για τα δύο θέματα. Πιστεύω ότι σας ακούνε όλοι και συμπληρώνω οποιοδήποτε χρειαστεί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω στη σύναξή μας και τον Νίκο το Δικαίο, ο οποίος μπήκε στο Zoom, οπότε παρακολουθεί. Η εισήγησή μου, διάλεξα σήμερα να μην σας παρουσιάσω PowerPoint, διότι θα ήθελα για την βιοποικιλότητα να πω ένα λεπτό κάτι, ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος μιλάει για το πλανήτη και το περιβάλλον και για το τι θα πρέπει να κάνουμε για το πλανήτη και για το περιβάλλον. Πλην της Ελλάδος και πλην, εκθετικά δηλαδή το πλην, στο άστρος Κοινουρίας. Η ομάδα μας θα κάνει αίτηση, σήμερα μιλήσαμε με την Εθνική Εταιρεία Διαστήματος, την ESA, για να μπούμε μέσα σε μία εταιρεία, βλέπετε την εταιρεία, για να μπορέσουμε πλέον με πραγματικά εργαλεία να βοηθήσουμε στην κατανόηση και στην εκπαίδευση των κατοίκων εδώ για το περιβάλλον. Να σε καλά, αυτό σημαίνει ομάδα, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Ναι, είναι η European Space Agency, ευχαριστώ πάρα πολύ, και είναι η Ευρωπαϊκή, είναι Ευρωπαϊκού Βεληνικούς. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα εργαλεία τα οποία έχουν ένα πολύ μεγάλο ένα πολύ μεγάλο σκοπό, να βάλουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία του εργαλείου, θέλοντας να κάνουν την περιοχή, το όνομα Θηρέα σημαίνει θύρα, σημαίνει πύλη. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την Θηρέα την πύλη
μιας καινούργιας οικονομίας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Και αυτό το πράγμα θέλουμε να κάνουμε, να κάνουμε το εργαλείο με το οποίο θα μπορέσουμε κυρίως να φέρουμε σε επαφή επίσης τους πολίτες του Δήμου μας, τους πολίτες της Πελοποννήσου. Όχι μόνο εμάς, θέλουμε να το κάνουμε ενεργοποιώντας τους πολίτες να γίνουν ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία θέλουμε να προσκαλέσουμε επίσης και το Δήμο, την τοπική αυτοδιοίκηση και την διοίκηση την περιφερειακή. Έχοντας λοιπόν όλους τους παίκτες, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, μία εκ των οποίων εμείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, καθώς επίσης και την κοινωνία των πολιτών, εκπροσωπώντας μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως είναι ο οργανισμός που έχει την Ένωση Ξενοδόχων. Ένωση Ξενοδόχων είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, γιατί αν δεν παίρνουν, τελειώσανε. Όχι, με συγχωρείς, η Ένωση δεν είναι. Η Ένωση δεν είναι, οι ξενοδόχοι είναι. Ωραία, εντάξει. Το ζητούμενο όλων μας είναι να μπορέσουμε να ανοίξουμε την πύλη, να σηματοδοτήσουμε την περιοχή μας σαν κάτι το ξεχωριστό και το ανάδελφο, εντάξει, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να έρθουν να μας επισκεφθούν. Και ο όρος βιοποικιλότητα είναι ο όρος που εστιάζεται στο να μπορέσουμε όχι μόνο να διατηρήσουμε, αλλά και να αυξήσουμε τον υπέροχο πλούτο του βίου, της ζωής όλων των ατόμων εδώ πέρα στην περιοχή. Τελείωσα, δεν έχω τίποτα άλλο. Ναι, έχεις εσύ. Ένα τέτοιο project μπορεί να είναι ένα λογιστικό, ένα οτιδήποτε. Δηλαδή, έχει χρηματικότητα στο νομό μας, πέρα από το συνήθες που είναι μια επιχείρηση, ξενοδοχειακή, οτιδήποτε, το παρέφερες. Αυτό Χριστιανά μου λένε, να το πω, ότι πάει πιο μακριά από μια απλή τουριστική επιχείρηση, το λόγο project. Είναι αυτό που θα λέγαμε στο εξωτερικό tech. Και το οποίο τις περισσότερες φορές που ακούω επιτροπές ή τουριστικές συζητήσεις δεν μπαίνει ποτέ στο τραπέζι. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε το tech, αλλά όχι μόνο tech. Θέλουμε να βάλουμε και τους ανθρώπους μαζί με τις επιχειρήσεις και το tech για να φτιάξουμε μια καινούργια πραγματικότητα στην περιοχή. Εγώ θέλω παραδείγματα. Δηλαδή, ανάπτυξη τουρισμού, βιοποικιλότητα στην περιοχή του Πάρνου. 1, 2, 3, 4, 5. Πώς αυτά, πώς θα το καταφέρουμε. Θέλω παραδείγματα, τι έχετε στο μυαλό σας, πώς το έχετε σκεφτεί, για να μπορέσουμε κι εμείς να το καταγράψουμε και προκειμένου να το παρουσιάσουμε. Αν είναι εφικτό αυτό, θα το ήθελα να το ακούσω. Ποιος από την ομάδα θέλει να... Σόλωμον... Κύριε Παγιανόπουλε, Χρήστα, άμα θέλετε, όποιος θέλει, μπορεί να ρωτήσει το παραμικρό, έτσι, να το κάνουμε λίγο διαλογικό, γιατί θέλω να βγει καλό αποτέλεσμα. Δεν έχω καμιά απορία για αυτό το σχόλιο. Σήμερα ήρθαμε για να γνωριστούμε, είναι μια εισαγωγική συνάντηση. Χαίρομαι με το αίτημα αυτό της λίστας. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε ένα διάλογο μεταξύ μας, σαν ομάδες, και αρχίζουμε και επικοινωνούμε. Δεν ήρθαμε με συγκεκριμένη ατζέντα για να πείσουμε το τι μπορεί να συμβεί. Ακόμα και η ετοιμασία αυτής της λίστας σημαίνει από τη δικιά μας την πλευρά να καταγράψουμε
όλες τις προϋποθέσεις τους, έτσι ώστε αυτή η λίστα να είναι μια πραγματική λίστα. Αλλά αν θέλετε, για παράδειγμα και μόνο, να ενθαρρύνουν σε κάτι, ή θα μπορούσε μια δραστηριότητα που έχει σχέση με τουρισμό να είναι ένα είδος τουρισμού που έχει σχέση με την καταγραφή, προστασία του περιβάλλοντος, την αναφορά προβλημάτων που επηρεάζουν το περιβάλλον, την οργάνωση σεμιναρίων, ακόμα και σχολή καταδύσεων η οποία θα συμμετέχει μέσα στο βυθό για τα καταγραφή τέτοιων πραγμάτων. Το τι θα ανοίξει σαν ορίζοντας δεν πρέπει να έχει μέσα στα μυαλά μας κάποιο συγκεκριμένο κουτί, μπορούμε να το αφήσουμε ανοιχτό. Γιατί αυτό είναι περισσότερο ένα θέμα του να κτίσουμε έναν οργανισμό ζωντανό που όλοι με ενδιαφέρον και με όρεξη συνεισφέρουν για να δημιουργηθεί. Χρειαστεί και υπομονή λοιπόν, θα χρειαστεί και τεχνολογία, θα χρειαστεί και δημοσιότητα, θα χρειαστεί και από την πλευρά του Δήμου του να γίνει κατανοητό ότι κάποια πράγματα μέχρι ένα σημείο μια ομάδα σαν τη δική μας μπορεί να τα κάνει, αλλά από εκεί και πέρα κάποια άλλα για να γίνουν ακόμα πιο σημαντικά απαιτούν, θα το πω έτσι, την κατανόηση από τη δικιά σας την πλευρά και τη βοήθειά σας, όχι βοήθεια οικονομική, δεν είναι αυτό που ζητάμε, αλλά αν χρειάζεται κάποιος χώρος επί δύο τόμων, θα έχει τη δυνατότητα σαν μέλος της ομάδας μας να κάνει προτάσεις και να προτείνει το Δήμο σας σε ένα σημείο αναφοράς για θέματα ερευνών στο περιβάλλον, να είσαστε ευέλικτοι, να είσαστε ανοιχτοί και να το δείτε αυτό με θετικό μάτι. Οπότε εδώ συζητάμε και ευχαρίστως αυτός ο διάλογος να γίνει συγκεκριμένος και με χρονοδιαγράμματα, καθώς θα γνωριστούμε περισσότερο, ώστε να γίνει και παραγωγικός. Γιατί νομίζω από τη δικιά σας πλευρά αυτό που σας ενδιαφέρει είναι παράλληλα με τη θεωρία που είναι απαραίτητη, η οποία βοηθάει η πράξη να γίνει αποτέλεσμα. Αυτή είναι η δικιά μου η ότι η θεωρία δεν είναι αποκομμένη. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Λέω ότι παράλληλα με τη θεωρία που δεν τη θεωρώ ότι είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα, είναι αυτό το οποίο βοηθάει στο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να γίνει, να έχει αποτέλεσμα την πραγματικότητα. Συνεπώς, η δικιά μας η ομάδα έχει τη δυνατότητα και της θεωρίας και της υποστημιακής έρευνας και της επαφής με όλους αυτούς τους οργανισμούς που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Αυτό χρειάζεται ετοιμασία, χρειάζεται εργασία, χρειάζεται γνωριμίες. Και αυτό είναι που έχει καταφέρει και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μαζί σας με όλα αυτά τα χρόνια της προσπάθειάς της η Χριστιανά. Γιατί ξέρετε, ορισμένα πράγματα χρειάζονται να οριμάσουν για να αρχίσουν να φαίνονται. Στην αρχή μπορεί να ακούγονται σαν ιδέες. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ πέρα, είμαστε αληθινοί, ετοιμάζουμε μια πρόταση για να συμμετάσχουμε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Επιτροπής. Και εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο, να τον κάνουμε παραγωγικό και να συνεργαστούμε σε οτιδήποτε έχει σχέση με σχεδιασμό τη δικιά στην πλευρά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ευπρόσθετα και επιθυμητά και από εμάς, εννοείται. Ελπίζω να σας καλύψω. Ο κύριος Τόμ έχει μία απάντηση. I think it was already said, but so I am an example. You also are an example. Λέει ότι πιο απτό παράδειγμα από τον εαυτό του μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν μπορείτε να έχετε. Διότι δεν είναι μόνο αυτός, είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο τώρα πλέον βλέπει την περιοχή σαν τόπο για να μπορέσουν να έρθουν και να κάνουν πράγματα. Οπότε ένα από τα παραδείγματα είναι αυτό εδώ. I only say one little sentence, that you make 10 sentences of it. It's a multiplication in translation. Yeah, so I have followers, ecosystem about technology, and also another network
a network of networks. It's a federation, it's called Blue Hearts. It's all scientific activists, tourists, families of these people to come to visit the specific experimental facilities, projects, and based on the, driven by the technology and the people, is the whole network following. Ο όρος network of networks είναι δίκτυο δικτύων, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος ή μία ομάδα, είναι ένα δίκτυο ομάδων παγκοσμίως. Είναι ήδη έτοιμο, ό,τι και να κάνουμε εδώ πέρα, όταν το επικοινωνούμε, επικοινωνείται ανά τον πλανήτη. Και αυτό είναι μαγνήτης για να μπορέσουν να έρθουν εδώ με το φακό, πάντοτε και με την εστίαση του ότι προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε και να κάνουμε επιχειρήσεις για το περιβάλλον. Σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο Ανδρέα Στεφανίδη, ο οποίος είναι μαζί με το Μεράκι από την πρώτη ημέρα και είναι η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, με τον οποίο έχουμε και ευρωπαϊκά προγράμματα τώρα μαζί. Το καλωσορίζουμε και εμείς. Το καλωσορίζουμε και εμείς, τον κύριο Στεφανίδη. Μισό λεπτό, κύριο Στεφανίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιανά. Αυτό που σας λέει, που λέει η Χριστιανά μαζί και η ομάδα και τα δίκτυα που φέρνει, είναι ήδη επιτυχημένα σε άλλες χώρες του εξωτερικού και χρηματοδοτούνται αυτές οι πολιτικές από ευρωπαϊκά έργα και είναι χαρά μου να δουλέψουμε με όλους εσάς για να τα φέρουμε και τώρα μας Χριστιανά, ξεκινώντας τον Άι Γιάννη, παρά το Άστιχ και ως όλο το πάνω. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση έχω, μπορώ. I have a question. Yes. I would like to ask you, it's great the work that you do and we're really happy to have you here and we hope that you know you can make the difference. I would just like to know if you have a couple of examples of work that you've done abroad. I mean, one example that I could think of is maybe cleaning of the deep sea, for example, with volunteers. Could that be one? Because we have beautiful ocean, but you know there's a lot of garbage in the ocean. So we could probably collaborate with you know some schools and clean up the ocean. Yeah. Well, specific on this, I have one example in Cabo Verde, Boa Vista, where we organized the recycling. We call it the beach cleanup. Is in a Portuguese ex-colony in Boa Vista. It's something I did with the community. But now, more here specific, we have my main business in the blue is certification of carbon credit for carbon sink certification of forestation, seaweed forestation. That's the profession. That's a business. This obviously triggers some business, but the community is more about the restoration of ecosystem. For example, we don't know the state of the bay, of the Gulf. We don't know. That's why in the first wave, we will bring our Blue Heart community, the divers, to scan and to detect and to enrich the current European Space Agency data set. They have data, the project with ESA, is the enrichment of their data. So in this first wave, we have humans coming, groups coming to enrich this, to make local observation. Once the observation is done, we have results, and then we know where this need, for example, repair. In the repair, it's another type of groups. Again, divers, there is a whole tourism for ecosystem restoration. So the first phase we do detection, and the second phase we do restoration. These two phases each have their own audience, if you could elaborate. Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Κώστας για τον Κοριανόπουλος. Καλησπέρα. Πρώτα πράγματα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όλη την ομάδα, γιατί νομίζω ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία για τον τοπικό πληθυσμό να συντονιστεί με πράγματα που γίνονται στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο,
από τα οποία εμείς είμαστε πάρα πολύ μακριά. Επειδή έχω κουβεντιάσει κι άλλες φορές με τη Χριστιανά, αυτό που έχω καταλάβει είναι το εξής. Είναι άλλο το επίπεδο που μιλάτε εσείς και άλλο το επίπεδο που είμαστε εμείς. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να ακούει αυτά που λέτε, δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη. Αλλά θυμίζει κάποιον επιστήμονα που έκανε μία διάλεξη και στο τέλος του είπε κάποιος, πολύ ωραία τα είπατε, αλλά τι είπατε. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η κουλτούρα που έχετε εσείς και αυτό το επίπεδο των γνώσεων πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσει να γίνει κατανοητό από τον κόσμο. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, τώρα, αυτοί λοιπόν πιστεύω ότι είναι μία βάση από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε για να δούμε, νομίζω ότι δηλαδή, είμαι στο πνεύμα. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε τον κόσμο να κατανοήσει τι πάμε να κάνουμε, ναι, να ευαισθητοποιηθεί και να μπει μέσα σε αυτό το πνεύμα, ώστε να υπάρχει και συμμετοχή. Γιατί αλλιώς, αν δεν καταλαβαίνει ο άλλος, τι να κάνει. Άρα πρέπει να έχουμε μία βάση από την οποία ξεκινάμε και να λέμε αυτό θέλουμε να κάνουμε, εκεί μπορεί να συμμετέχει ο πολίτης, θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί κανένας δεν δουλεύει χωρίς να έχει κάποιο στόχο, κάποιο αποτέλεσμα, είτε οικονομικό αυτό είναι, είτε ας πούμε περιβαλλοντικό, ευαισθησία για το περιβάλλον, αλλά πάντως κάπως πρέπει να, πώς θα το πω, πρέπει να γίνει ναι, τα πράγματα πιο απλά και κατανοητά για τον κόσμο, για να μπορέσει να συμμετέχει, αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί εσείς μιλάτε σε άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να, δεν ξέρω, να είναι λίγο αυτό, ξέρω εγώ, κάπως είναι αλήθεια, υπερβολικό, είναι αλλά... Είναι πραγματικό. Μου επιτρέπετε. Πριν πούμε σε διάλογο με την άδειά σου, Χριστιανά, θα ήθελα να μεταφράσω λίγο, έτσι ώστε και οι μη ελληνόφωνοι να καταλάβουν αυτό το σημείο, γιατί θα να μιλήσουν πολύ περισσότερο από μένα σίγουρα. Αυτό το θέμα. Πάντως, μια εισαγωγική γρήγορη υποσημείωση είναι ότι αυτό το θέμα το έχουμε στο μυαλό μας. Το έχουμε στο μυαλό μας και μάλιστα αυτή τη στιγμή θα επαναλάβω εν συντομία το σχόλιο σας στα αγγλικά για να έχουμε και. Και πώς, συγγνώμη, γίνεται αυτό που είπε το παιδί να το μεταφράσετε για να καταλάβουμε αυτό που κάνει. Εγώ μπορώ να μεταφράζω, αλλά το δικό μου το σύστημα είναι να μεταφράζω πρόταση-πρόταση. Αδυνατό να μεταφράσω 5 λεπτά συνεχόμενα. Οπότε ευχαρίστως να γυρίσουμε τον τρόπο της μετάφρασης για από εδώ και πέρα, για οτιδήποτε θέλω, με την άδεια της Χριστιανάς. So, Tom, yes, Ray Mark, here the point that the gentleman just made. Is that you guys are great, but you're at a completely different level of knowledge, okay? We're very much aware that you are there, but there is a huge gap. And I'm worried, and I wonder, how we're gonna tackle this gap in terms of sensitivizing the local population, etc. Of Didi. So, μόλις μετάφρασα και τώρα θα μεταφράσω την απάντηση, διότι στην παρουσίασή μας πολύ γρήγορα μου ξέφυγε και εμένα ότι έχουμε ειδικό για αυτό το θέμα στην ομάδα μας. Desiree, please. Yes, I want to give you a few ideas about the projects we do. For instance, we do a project with in Croatia with local farmers to validate the waste stream of olives.
which is olive pomace, and it is in high demand in the energy sector. Okay, I'm going to ask you so I can translate this sentence. So we do it step by step. So, η Δεζιρέ είναι ειδική σε θέματα ακριβώς του γεφυδρώματος αυτού του, του χάσματος. Για παράδειγμα, ανέφερε ένα project το οποίο κάνουν στην Κροατία, που έχει σχέση με την εκμετάλλευση της λέξης πομάς. Εσύ ξέρεις, Χριστιανά, τι, τι σημαίνει. Είναι το απόβλητο των, της ελιάς, χωρίς το κουκούτσι. Δηλαδή, ό,τι έχει στυφτεί και έχει απομείνει, λέγεται πομάς. Δεν ξέρω τον όρο στα ελληνικά. Ναι, πολτός. Πούλπα. Πούλπα, πολτός. We always combine these projects with education. So groups of farmers, and we educate them as well on soil health and pruning the trees and making sure you don't have bacteria and pests in them. All right. So, και για να γίνει αυτό το project, είναι απαραίτητο ακριβώς να υπάρχει η εκπαίδευση στον τρόπο της καλλιέργειας, στον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στα πράγματα. Οπότε η εκπαίδευση πάει χέρι-χέρι με οτιδήποτε ιδέα ή οτιδήποτε πρακτική καινούργια έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. I want to give another example. In Holland, drinkable rivers, we combine it with we make river families, we combine it with citizen science and schools, children and families, to make them measure in this in the rivers temperature, particles, waste, and do education around that as well, together with the companies on the rivers. We can do that with sea as well. Για παράδειγμα στην Ολλανδία, μεταφράζω για... υπάρχει ένα κόστος που έχει σχέση με την καθαρότητα του νερού ποταμών, το οποίο πιθανό, αν το καλάβει καλά, είναι και για, για πόση. Και αυτό το πράγμα προϋποθέτει για να έχει επιτυχία τη συμμετοχή των πολιτών στην καθημερινή η τακτική μέτρηση κάποιων δικτών που έχουν σχέση με αυτό το project. Και τώρα έρχεται η μεγάλη προσπάθεια που έχουμε καταβάλει και εδώ χρειάζεται να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον πρόεδρο της κοινότητας του Άστρους και του Αγιάννη, διότι προτείναμε σαν πρώτο βήμα πολλά χρόνια πριν την ίδρυση του Κέντρου Βιοοικονομίας, Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Βιοοικονομίας, στον Αγιάννη Κουινουρίας, με καινούρια κατάσταση της Σχολής Καριτσιώτη. Προσπαθούμε να... Τι καινούργια κατάσταση, δεν καταλαβαίνω. Αναβίωση της Σχολής Καριτσιώτη. Αναβίωση της Σχολής Καριτσιώτη. Για να το κάνουμε αυτό το πράγμα, θέλουμε χώρο και καταθέσαμε μάλιστα μαζί με το Δήμο στο 2021 ένα πρόγραμμα 350.000 ευρώ για να κάνουμε το κέντρο το Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Βιοοικονομίας. Μπορούμε να μην ξεκινήσουμε με τόσα πολλά χρήματα, αλλά να ξεκινήσουμε με μικρότερα χρήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε στο stage 2, δηλαδή στο βήμα 2. Πρώτα θα μπούμε στην ESA, για να μπορέσουμε να έχουμε πρώτον εταιρεία και δεύτερον εργαλείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις ένα εργαλείο και μετά θα ξανααναβιώσουμε εδώ πέρα το διάλογο μαζί με την τοπική κοινωνία και τους προέδρους για να μπορέσουμε να κάνουμε το σχολείο που θα είναι όχι μόνο για τους κατοίκους αλλά το κέντρο το οποίο θα φιλοξενεί και τις ομάδες που εργάζονται για αυτά τα πράγματα. Είχα κάνει μία παρουσίαση που έλεγα ότι ο τουρισμός βιοποικιλότητας θα έχει ένα λεωφορείο ESG, 49 άτομα, 7
άτομα σε κάθε ομάδα. 7 ομάδες. 7-7, 49. Αυτό ήταν το μεγάλο μου όνειρο. Σήμερα έχω φέρει την πρώτη ομάδα. Και βέβαια αυτές οι ομάδες θα καθίσουν, θα συνσχεδιάσουν με τους ντόπιους, οπότε οι ντόπιοι να αρχίσουν να καταλαβαίνουν τι είναι αυτά τα πράγματα. I have a simple to answer to sir. His name is Doctor. Doctor Kostas. Okay, Doctor Kostas. Just a very simple example. I'm an ecosystem architect, multi-stakeholder ecosystem. His concern is for me no worry because we go to activate we activate network in an ecosystem in Africa with kids, the farmers in France. The high-tech professors in Brussels, we speak the language of the counterpart. So sometimes complicated, sometimes very challenging and easy. It's a way we all operate in ecosystem architecture. So it's no worry for Greece.